γολέτες, μίστικα, σακολέβες, τζερνίκια, αλλά και περάματα, τρεχαντήρια, βρατσέρες, καΐκια, τράτες και κότερα. Ονόματα καραβής και οσκαριών που διηγούνται την ιστορία της ελληνικής ξυλοναυπηγικής τέχνης, μια ζώσας ιστορικότητας που κινδυνεύει να χαθεί. Τα είπαν ξύλινα τείχη της ναυτικής μας παράδοσης και η τέχνη τους ανιχνεύεται από την εποχή που ένας προϊστορικός κάτοικος της Μήλου έριξε στη θάλασσα μια σχεδία για να μεταφέρει στην απέναντι στεριά τον οψιδιανό λίθο της πατρίδας του. Νεόρια στην αρχαιότητα, καρνάγια ή ταρσανάδες στις μέρες μας, οι τόποι όπου χτίζονται ξύλινα σκαριά κρατούν ακόμη ως σήμερα ζωντανή την ναυπηγική παράδοση του Αιγαίου. Ως πότε άραγε και με ποιον τρόπο? Στις επόμενες δύο εκπομπές, ειδικοί και επιστήμονες μιλούν στους αϊνάφτες και φωτίζουν όλες τις πτυχές του ζητήματος. Εμπορικά, επιβατικά, πολεμικά ή αλλιευτικά, τα ξύλινα σκάφη υπήρξαν διαχρονικά αναπόσπαστο στοιχείο ευημερίας και προόδου για την Ελλάδα. Αυτά ως τα μέσα του προηγούμενου αιώνα. Η αντίστροφη μέτρηση ξεκινά με τον ερχομό των σιδερένιων ατμόπλοιων και θα ολοκληρωθεί από τη δεκαετία του 60 με την επικράτηση του πλαστικού στην κατασκευή σκαριών. Η χαριστική βολή, ωστόσο, θα έρθει τη δεκαετία του 90, όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφασίζει να επιδοτήσει την απόσυρση και το σπάσιμο των ξύλινων αλλιευτικών σκαφών με σκοπό να περιορίσει την υπεραλίευση. Εγώ θα σταθώ μόνο στην πολιτιστική καταστροφή που γίνεται. Η Ελλάδα είναι μια χώρα που έχει μεγάλη αλία, μικρού μεγέθους. Τα καΐκια συνήθως, αυτά που καταστρέφονται, είναι η πλειοψηφία τους είναι γύρω στα 10 μέτρα. 12 μέτρα, 10 μέτρα, 8 μέτρα. Υπάρχουν αρκετά που είναι ακόμα μικρότερα, είναι βάρκες και παρόλα αυτά καταστρέφονται. Η Ελλάδα έχει τον μεγαλύτερο αλλιευτικό στόλο στην Ευρώπη, σε αριθμό σκαφών. Δεν έχει όμως το μεγαλύτερο αλλιευτικό στόλο σε αριθμό χωρητικότητας. Οι άλλες χώρες έχουν μεγάλα σκάφη, με μεγάλη χωρητικότητα, ψαρεύουν πολύ πιο εντατικά από ό,τι στην Ελλάδα. Αυτό λοιπόν, το αποτέλεσμα είναι ότι η εικόνα που υπάρχει στις ελληνικές θάλασσες σε σχέση με τα καΐκια, αυτό το πράγμα σταδιακά και πλέον τα τελευταία χρόνια με αρκετά πιο εμφανή τρόπο, αλλάζει, αλλοιώνεται. Κυριαρχούν τα πλαστικά πλέον από τα ξύλινα καΐκια. Έχουν καταστραφεί πολλά καΐκια τα οποία ήταν αξιόλογα ως προς την κατασκευή τους και την τεχνολογική τους ιστορία. Η ξυλοναυπηγική είναι μια παράδοση η οποία έρχεται από πολύ παλιά στην Ελλάδα, στο Αιγαίο, στο Ιόνιο. Και η άποψή μου είναι ότι πρέπει να την διασώσουμε σαν παράδοση. Αυτό το έχει καταλάβει το Υπουργείο Πολιτισμού και έχει ξεκινήσει να εγγράψει την ξυλοναυπηγική στην άειλη πολιτιστική κληρονομιά της UNESCO, την παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά. Όμως δεν το έχουν καταλάβει άλλα υπουργεία, όπως το Υπουργείο Γεωργίας, το οποίο συνεχίζει να κόβει τα δημιουργήματα αυτής της τέχνης, που είναι τα καΐκια, τα ξύλινα καΐκια. Από το 1995-96 που άρχισε η καταστροφή τους, υπολογίζεται ότι έχουν σπάσει περί τα 10.000 καΐκια και βάρκες. Το απογοητευτικό είναι πόσα καΐκια φτιάχνονται το χρόνο. Η εκτίμησή μου είναι ότι πρέπει να φτιάχνονται γύρω στα 10 με 15 καΐκια το χρόνο σε όλη την Ελλάδα. Για τι χρήση συνήθως? Και για αλληλεία ή για αναψυχή, κυρίως αυτές οι δύο χρήσεις. Επαγγελματικά πιο σπάνια, γιατί δεν τα πολύ χρησιμοποιούν στον τουρισμό ή έχουν αγορές πιο φτηνές για να πάρουν για τον τουρισμό, όπως είναι η Τουρκία. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, το νούμερο είναι γύρω στα 15 καΐκια, ας πούμε, να φτιάχνονται το χρόνο, κατά μέσο όρο. Απογοητευτικό ακούγεται. Ναι, γιατί αν σκεφτείτε ότι το 2018 καταστραφήκανε γύρω στα 700 καΐκια με την επιδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μιλάμε ότι ό,τι φτιάχτηκε τα τελευταία 10 χρόνια σε αριθμό, καταστράφηκε μέσα σε ένα χρόνο, ας πούμε, και περισσότερα από ό,τι φτιάχτηκε. Ασφαλώς. Άρα αυτό το ισοζύγιο είναι πολύ δύσκολο για να διασωθούν τα καΐκια, τα ξύλινα σκάφη
και να διατηρηθούν, να διασωθούν και τα ναυπηγεία να συνεχίσουν να δουλεύουν. Γιατί προφανώς, εντάξει, η απόσυρση και η καταστροφή των καϊκιών μπορεί να μην έχει άμεση σχέση με την κατασκευή καινούριων καϊκιών, αλλά έχει σαφώς άμεση σχέση με τη συντήρηση και με την επισκευή των καϊκιών. Περισσότερα καρνάγια αυτή τη στιγμή ζουν από επισκευές και συντηρήσεις. Αν δεν υπάρχουν τα σκάφη αυτά, δεν μπορούν να αναζήσουν. Του λόγου το αληθές, διαπιστώσαμε στο οδηπορικό που κάναμε με τους αϊνάφτες σε ταρσανάδες ελληνικών αυτότοπων. Από τα 150 πριν από μια εικοσαετία, γύρω στα 30 με 40 καρνάγια έχουν απομείνει διάσπαρτα σε όλη την Ελλάδα, άλλα κουρνιασμένα σε απάνεμους ορμίσκους, άλλα σκαρφαλωμένα σε πλαγιές βουνών. Στη Σύρο, με τη σπουδαία ναυτική παράδοση, το ναυπηγείο της οικογένειας Μαυρίκου, από τα παλαιότερα στην Ελλάδα, ξεκίνησε το 1860. Επειδή εγώ είμαι η τέταρτη γενιά της συγκεκριμένης οικογένειας, θα μιλήσουμε για τις προηγούμενες γενιές και να μιλήσω ότι μόνο η τρίτη γενιά, δηλαδή η γενιά του πατέρα μου και των θείων μου, που ήταν πέντε αδέλφια και δουλεύαν όλοι μέσα ναυπηγείο, έχουν κατασκευάσει πάνω από 5.000 σκάφη στη λειτουργία τους, πάνω από 20 μέτρα, τα οποία είναι καταγραμμένα αυτά. Να σημειώσουμε ότι έχουν κατασκευάσει και μεγάλα σκάφη και αξιόλογα σκάφη και οι προηγούμενες γενιές, και ο παππούς μου δηλαδή, και ο προπάππος μου, γιατί ουσιαστικά αυτή η θέση είναι η δεύτερη θέση που υπήρχε στη Σύρο, δεν είναι η πιο παλιά θέση. Οι τασανάδες στη Σύρο ξεκίνησαν από το λιμάνι της Ερμόπολης. Όταν σταμάτησαν από εκεί, μεταφέρθηκαν στη θέση που υπάρχει και σήμερα. Είναι πάρα πολύ πλούσια η ιστορία από θέμα κατασκευής και η Συριανή ναυπηγική τέχνη έχει κάποιες ιδιαιτερότητες σε σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα. Αλλά η Ερμόπολη γενικά ήταν ένα μέρος στο οποίο έρχονταν πρόσφυγες από παντού, κουβαλούσαν μαζί τους την τέχνη του ξυλοναυπηγού, οπότε άνθησε. Η Σύρος στο 19ο αιώνα είχε σύνδεση με την Ευρώπη με πλοίο, γιατί ήταν το μεγαλύτερο λιμάνι πριν ακόμα γίνει ο Πειραιάς, οπότε ήταν πιο εύκολα τα πράγματα να αναπτυχθεί ναυπηγική τέχνη και ο ανταγωνισμός τότε ήταν μόνο μέσω Ευρώπης και συγκεκριμένα μέσω Μασαλίας και φυσικά η Σύρος υπερτερούσε σε σχέση με τους ανταγωνιστές και ήταν πιο φθηνή και η ναυπηγική της τέχνη ήταν εξίσου καλή. Μέχρι που έχουμε φτάσει σήμερα και αντί ο πνεύμονάς μας, το βασικό μας προϊόν να είναι η κατασκευή, έχουμε φτάσει το βασικό μας προϊόν να είναι η συντήρηση και επισκευή. Εδώ πέρα υπήρχε ένας κύκλος πολύ μεγάλος γύρω από τα ναυπηγεία, τα οποία ήταν ιστιογραφία, ήταν μηχανουργία, ήταν σιδεράδικα, ήταν ένα σωρό ειδικότητες που καλύπταν 100% οποιαδήποτε ανάγκη προέκυπτε. Το βασικό είναι ότι ακόμα, επειδή η Σύρος έχει ναυτική παράδοση, για μερικά χρόνια ακόμα έχουμε και ανθρώπους οι οποίοι έχουν ναυτική παράδοση και μπορούν να μιλήσουν συγκεκριμένα για το σκάφος. Γιατί δεν μπορούμε να μιλήσουμε για ένα σκάφος μόνο ακαδημαϊκά. Πρέπει να γνωρίζουμε το αντικείμενο, να το βλέπουμε. Τώρα το θα γίνει μετά από μερικά χρόνια, αυτό δεν μπορώ να το ξέρω, αλλά φθήνει. Τη στιγμή που φθήνει το προϊόν, δηλαδή που έχει σταματήσει η τέχνη του ξυλοναυπηγού στην Ελλάδα να παράγει καινούργια ξύλινα σκάφη και έχουμε κατακλείσει θάλασσές μας από τούρκικα σκάφη, τα οποία είναι εισαγόμενο προϊόν, το οποίο δεν έχει καμία σχέση με το ελληνικό. Δεν ξέρω να σας πω αν σε 10 ή 15 ή 20 χρόνια θα έχουμε ακόμα ανθρώπους να μπορούν να κατασκευάσουν ένα παραδοσιακό ελληνικό σκάφος. Αντιστρέφεται αυτή η κατάσταση. Μπορεί να γίνει κάτι. Υπάρχουν οι οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που προβλέπουν σπάσιμο των παλιών αλιευτικών σκαφών, που πολλά από αυτά ήταν σκάφη τα οποία ήταν τρομερά όμορφα, τρομερά κομψά σκάφη, το οποίο αυτό μέτρο επεκτείνεται μέχρι και σήμερα με το σπάσιμο των παραδοσιακών σκαφών. Αλλά αν η ίδια η πολιτεία δεν κάνει ένα μανδύα και να καλύψει ουσιαστικά τα εναπομείναντα παραδοσιακά ναυπηγεία, δεν έχει τη δυνατότητα ο εκάστοτε ξυλοναυπηγός από μόνος του να σώσει αυτή την κατάντια που έχουμε μέχρι σήμερα. Δεν μπορεί. Πολεμιέται από παντού. Από τις άδειες λειτουργίας του, που πάρα πολλοί συνάδελφοι σε όλη την Ελλάδα έχουν τέτοια θέματα. Γιατί ουσιαστικά τα ναυπηγεία είναι στον Αιγαλέο και στην παραλία, οπότε δημιουργούνται προβλήματα.
από τις σύγχρονες βλέψεις των ελληνικών επιχειρήσεων ή τουλάχιστον αυτό που πρέπει να προωθηθούν. Είναι λοιπόν ένα μεγάλο φάσμα το οποίο αν δεν επέμβει το κράτος βασικά και πώς θα επέμβει ένα κράτος. Βασικά είναι να βάλει σωστούς ανθρώπους σωστή θέση. Να μπορέσουν να ξέρουν τι σημαίνει ελληνικό σκάφος. Δεν μπορεί οποιοδήποτε να κάνει το οτιδήποτε. Αν λοιπόν δεν επέμβει το ελληνικό κράτος σαν ομπρέλα προστασίας για τους εναπομείναντες παραδοσιακούς κληροναυτικούς, δεν νομίζω ότι μπορεί να σωθεί η παρτίδα. Το τι θα γίνει ένα ελληνικό ψαράδικο σκάφος δεν είναι απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση σου λέει να σταματήσει να ψαρεύει. Το τι θα γίνει αν θα σπάσει ή όχι είναι θέμα το πώς εμείς σαν ελληνικό κράτος βλέπουμε το αντικείμενο. Δεν μπορεί ένας άνθρωπος ο οποίος δεν ξέρει τι είναι σκάφος πραγματικά να παίρνει απόφαση για το σκάφος. Είναι όπως οι νόμοι για τα τεκμήρια διαβίωσης του ελληνικού κράτους. Είμαστε μια χώρα που κατεξοχήν έχουμε θαλάσσιες ακτές. Δεν είμαστε η Ελβετία. Η βάρκα για μας, για οποιοδήποτε από μας, δεν είναι είδος πολυτελείας. Φορολογείται όμως. Έτσι, η παραδοσιακή βάρκα φορολογείται. Δεν είναι για κάποιον ο οποίος έχει γεννηθεί στη θάλασσα πολυτέλεια να έχει ένα βαρκάκι και να πηγαίνει ψάρεμα. Να τον αφήσει να κάνει το χόμπι του. Είναι η παράδοσή του αυτό. Ένα μέτρο λοιπόν θα ήταν τα παραδοσιακά σκάφη να μην έχουν φορολογία ή να μειωθεί η φορολογία τους. Άλλο ένα μέτρο θα μπορούσε να ήταν οι δασμοί στην αυπηγήσιμη ξυλία από το εξωτερικό. Δεν μπορεί να έχουμε ανταγωνισμό με την Τουρκία και να έχουμε το 1 δέκατο, να έχει η Τουρκία το 1 δέκατο των δασμών του ίδιου προϊόντος σε σχέση με αυτό που έχουμε εμείς και μετά να θέλουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί. Δεν γίνεται αυτό. Και ας διαθέτουμε καλύτερο προϊόν γιατί έχουμε ναυτοσύνη, έχουμε τεχνογνωσία. Έχουμε ακόμα. 4 γενιές ως τώρα αδιάκοπα περνούσαν η μια στην άλλη γνώση και εμπειρία. Στο εργαστήριό τους διατηρείται ακόμη η σάλα όπου σχεδιάζονταν σε φυσικό μέγεθος τα χνάρια των στραβόξυλων. Ως φαίνεται, η αλυσίδα θα κοπεί για την οικογένεια Μαυρίκου εδώ. Μετά από εμάς, τουλάχιστον έτσι όπως φαίνεται το πράγμα, δεν νομίζω να υπάρχει άλλη γενιά που να ασχοληθεί με το συγκεκριμένο. Είναι λίγο άσχημο αυτό, αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχει. Δηλαδή, αν κρίνομαι από τη δική μου οικογένεια, ο γιος μου δεν ενδιαφέρεται για το συγκεκριμένο αντικείμενο και αφού δεν υπάρχει αγώ, γιατί να υπάρχει αγωγιά της, όπως είχαμε πει, είναι λίγο δύσκολο. Τουλάχιστον, αν δεν γίνει για μας, να γίνει για κάποιους άλλους στην Ελλάδα που θα μπορέσουν να το αξιοποιήσουν. Γιατί δεν είναι εγώ και εγώ, είναι εμείς πια που είμαστε τόσο λίγοι που είναι σαν να είμαστε εγώ. Οπότε, αν γίνει κάτι καλό για μένα, θα γίνει κάτι καλό και για τον άλλο συνάδελφο που είναι στις Πέτσες και τον άλλο που είναι οπουδήποτε στην Ελλάδα. Και θα πρέπει να σώσουμε τις ρίζες μας. Γιατί εκεί χαρακτηριζόμαστε σαν έθνος, από τις ρίζες μας. Και μια από τις ρίζες μας είναι η αυτοσύνη μας. Αν χαθεί αυτό, χαθήκαν τα πάντα. Οπότε, αν γίνουν κάποια μέτρα, έστω και αργά, εγώ πιστεύω ότι κάτι θα σωθεί. Διασχίζουμε το Αιγαίο για να φτάσουμε στη Λέσβο. Στο Πλωμάρι, στα νότια του νησιού, συναντάμε τον Δούκα Γιαμογιάννη, τρίτη γενιά ξυλοναυπηγό, μαχητικό, αισιόδοξο και επίμονο. Σπίτι και καρνάγιο δίπλα-δίπλα, στα πόδια του η θάλασσα, τριγύρω μαδέρια και εργαλεία, ένα ζωντανό κύτταρο αναλύωτο θαρρεί στο χρόνο. Και εδώ οι ίδιες οι αγωνίες, ο ίδιος αγώνας. Από πότε υπάρχει εδώ αυτό το ναυπηγείο? Το ναυπηγείο το ίδρυσε ο παππούς μου Δημήτριος Γιαμογιάννης το 1880 περίπου. Και μετά δούλευαν περίπου 20-25 άτομα. Έφτιαχνε μεγάλα σκάφη, τρεχαντήρια, καραβόσκαρα, περάματα, αλαμάνες. Και δούλευαν πολλά άτομα. Είχε δύο γιους. Τον Κωνσταντίνο Γιαμογιάννη ο πατέρας μου και τον Γιάννη Γιαμογιάννη ο θείος μου. Και συνεχίσαν αυτοί μετά τον παππού μου, μέχρι που ανάλαβα εγώ. Κάποια στιγμή μετά το 70-80 περίπου δεν είχε τόσο δουλειά. Όταν ξεκίνησα εγώ, σιγά σιγά, εντάξει, είχε λίγη δουλίτσα, πήραμε και ορισμένα μηχανήματα, ηλεκτρικά, με πιο μπροστά δουλεύανε με τα χέρια. Γι' αυτό ήταν και τόσο πολλά άτομα και μεγάλα σκάφη που φτιάχναν. Και αυτό γνώρισε την άνθησή του, ας το πω έτσι, μέχρι πότε, δηλαδή
πότε ήταν η ακμή του? Η ακμή του ήταν από το 1910 περίπου, 1900 μέχρι το πόλεμο, το δεύτερο. Ο παππούς μου έπαιρνε παραγγελίες από όλα τα νησιά. Τα πρώτα περάματα που έφτιαξε ήταν απέναντι για τις Ινούσους και τη Χίο. Υπάρχουν δηλαδή κλίμακες και ονόματα και που έχω βρει χαρτιά που λέει ότι τα δεσκάφους ήταν για τη Χίο ή για Ινούσες. Και ήταν ξακουστός σε όλη την Ελλάδα. Έμαθε την τέχνη αυτή μόνος του, δηλαδή πώς έγινε αυτό, ξέρετε αυτή την ιστορία? Την τέχνη έχω ακούσει μια ιστορία ότι ο πατέρας του παππού μου είχε και καρνάγιο απέναντι στη Σμύρνη και δούλευε εκεί πέρα μικρός και μετά έρθε εδώ πέρα. Εγώ όταν ξεκίνησα δούλευα πιο πολύ με ψαράδες. Σιγά σιγά οι ψαράδες εξαφανίζονται, δεν βγαίνουν καινούργιοι. Τα σκάφη τα ψαράδικα έχουν γίνει μεγάλα πια και σιδερένια και πλαστικά και δεν υπάρχει τόσο πολύ ζήτηση σαν ψαράδες. Τώρα ερασιτεχνικά και τέτοια πάλι έχουν φύγει οι ερασιτέχνες πιο πολύ σε πλαστικό και γρήγορο, ταχύπλο. Και έτσι η δουλειά σου πάει και πέφτει. Έχω φτιάξει δύο βαρκαλάδες στην Κάρπαθο για τουριστικούς λόγους και έχουν φύγει εκεί πέρα. Υπάρχουν και ορισμένοι ψαράδες. Δηλαδή ένα σκάφος του χρόνου μπορεί να βρεθεί για ψαράδες και ορισμένοι ερασιτέχνες που θέλουν να πάνε για αναψυχή, για βόλτα. Τους αρέσει το ξύλινο και το αργό. Πολύς χρόνος και κόπος και τέχνη χρειάζεται για να χτιστεί ένα ξύλινο σκάφος. Και αντί να καταστρέφεται, θα μπορούσε να αξιοποιηθεί αλλιώς. Θα μπορούσαν να μείνουν τα σκάφη, μπορούσαν να βγουν σε, να επισκευαστούν, να αλλάξουν τρόπο χρήσης. Να γίνουν σαν ερασιτεχνικά ή για αναψυχή ή για ιστιοπλοϊκά ή για ντεκόρ σε ένα μαγαζί, σε ένα ξενοδοχείο, να μην χαθούν. Διότι αυτά είναι με κόπο έχουν γίνει και με μεροκάματα και είναι κάτι ελληνικό. Από τους καλύτερους ξυλοναυπηγούς, όπως μας λένε συνάδελφοί του παλιότεροι στη δουλειά, ο Δούκας Γιαμογιάννης, που από τα χέρια του έχουν βγει πάμπολα σκαριά, θυμάται ιστορίες σαν αυτή της Ασπασίας και του τελευταίου που ήρθε πρώτος. Κάποια στιγμή που ψάχναμε να αγοράσουμε ένα τουριστικό σκάφος, γιατί δουλεύουμε το καλοκαίρι, τα βγάζουμε πέρα και από εδώ μόνο και με τουρισμό, ψάχναμε για ένα σκάφος τουριστικό και βρέθηκε κάποιος στους Παξούς. Εντάξει, μας άρεσε, όταν ανοίξαμε τα χαρτιά για να το πάρουμε, το είδαμε ότι τόπος κατασκευής ήταν στο Πλωμάρι της Λέσβου. Και όταν γύρισα εδώ και ρώτησα κάποιους παλιούς στο σκάφος Ασπασία αν το θυμούνται, λέει ήταν του Τάδε, ας πούμε, αυτός είχε ένα παρατσούκλι ψευτούκα και η γυναίκα του λεγόταν Ασπασία, η οποία ζούσε και πέθανε πριν, συγχωρέθηκε πριν 4-5 χρόνια περίπου, σε μεγάλη ηλικία. Και πού είχε και το σκάφος αυτό είχε κατασκευαστεί εδώ δίπλα στο ναυπηγείο του παππού μου, το 1947. Πέρυσι το Φεβρουάριο είχα επισκευάσει μία βάρκα στον Πειραιά κάτω, μία μικρή γύρω στα 4,5-5 μέτρα. Ήταν αυτή, είχε κατασκευαστεί 1930 περίπου. Και με φώναξε κάποιος και την επισκεύασα εκεί πέρα και τώρα με πήρε τηλέφωνο πριν 5-6 μέρες. Είχε πάει στις πέτσες που κάνουν τη ρεγκάτα, τι κάνουν, ναι, παραδοσιακά σκάφη. Και βγήκε πρώτη αυτή η βάρκα και πέρυσι βγήκε πρώτη και φέτος στον πόη της. Αυτό είναι καταπληκτικό. Το όνομα της βάρκας λέγεται Τελευταίος. Στα χνάρια του παππού και του πατέρα πατάει κυριολεκτικά και μεταφορικά και ο ίδιος σήμερα για να σιάξει ένα πλεούμενο. Η πλωμαρίτικη τεχνική με τα μισομόδελα είναι άλλωστε μοναδική στην αιγαιοπελαγίτικη παράδοση. Από πόσα στάδια περνάει ένα σκάφος μέχρι να πέσει στη θάλασσα? Πώς ξεκινάει και πού καταλήγει? Τα παλιά χρόνια ο παππούς μου όταν έπαιρνε παραγγελία ένα σκάφος, καταρχήν συνεννοούνταν με τον καπετάνιο πόσα μέτρα το θέλει, πόσα πόδια, ήταν σε πόδια τότε, δουλεύαν σε ίντσες. Έφτιαχνε την κλίμακα αυτή απάνω σε ένα ξύλο για να βγάλει το σκάφος τις γραμμές του, για να το δει πώς είναι. Μετά
Αυτή είναι μια κλίμακα του 1947. Είναι μια βάρκα όπως αυτή που έφτιαξα τώρα, είναι ακριβώς αντίγραφο αυτινής. Αυτό είναι ένα καραβόσκαρο του 1945. Τα πόδια του είναι 47 πόδια μήκος. Και μετά από την κλίμακα αυτή έφτιαχνε το μισομόδελο, αυτό εδώ, δηλαδή το σκάφος σε μικρογραφία για να το δείξει τον καπετάνιο πώς θα είναι. Και μετά αφού έκλεινε η δουλειά ξεκίναγαν και χτίζανε το σκάφος, την καρίνα του και τα υπόλοιπα. Τώρα ακολουθείτε την ίδια διαδρομή? Τώρα αν είναι ένα μεγάλο σκάφος, ναι, το φτιάχνουμε κλίμακα. Η οποία επίσης να πω ότι κλίμακες δεν φτιάχναν σε όλη την Ελλάδα. Δηλαδή ένα προς δύο ή σε ίντσες και πόδια. Φτιάχναν τη σάλα σε άλλα ναυπηγεία, το οποίο όσα μέτρα ήταν το σκάφος, 10 μέτρα ήταν το σκάφος, 10 μέτρα ήταν και η σάλα. Ενώ αυτό είναι ένα προς δύο, ένα προς δυόμιση περίπου. Άρα ήταν πιο εξελιγμένη μορφή ναυπηγικής αυτή, ναι, θα μπορούσε, ναι, να πει, ναι, κανείς. Ναι. Το έφτιαχνε το σκάφος και σε μισομόδελο, αλλού δεν έφτιαχνε μισομόδελα, μόνο τη σάλα το έριχνε κάτω για να βγάλει τα σχέδιά του. Αυτά τα σχέδια εσείς τα ακολουθείτε κατά γράμμα ή προσθέτετε και κάτι? Τα έχω τροποποιήσει λίγο, γιατί τα παλιά χρόνια ήταν χωρίς μηχανές, ήταν στιοπλοϊκά τα σκάφη και ήταν πιο στενά, πιο χαμηλά. Τώρα τα έχουμε φαρδίνει λίγο, τα έχουμε αλλάξει λίγο. Μάλιστα. Ακολουθούμε την ίδια γραμμή όμως, περίπου. Έχετε μια σφραγίδα δική σας, δηλαδή κάποιος που βλέπει ένα σκάφος μπορεί να καταλάβει από τι θα μπορούσε να καταλάβει ότι το φτιάξατε εδώ, ας πούμε? Ναι, έχω, γιατί πολλοί τα γνωρίζουν τα σκάφη μου. Αυτή εδώ τη γραμμή που φτιάχνω μέσα στο σκάφος, τη φτιάχνω μόνο εγώ. Και πολλοί το γνωρίζουν από εκεί. Είναι η υπογραφή του καλλιτέχνη. Ναι. Τι ξύλα χρησιμοποιείτε για να χτίσετε ένα σκάφος? Πεύκα. Εδώ πεύκα από εδώ, ντόπια, τα κατεβάζανε από τα βουνά. Αλλά τα παλιά χρόνια, για να μην κουβαλάνε τα δέντρα ολόκληρα, παίρναν την κλίμακα και πηγαίναν ο μάστορας στο βουνό μαζί με τους εργάτες και σκίζαν τα ξύλα, τα χοντρά τα ξύλα, η καρίνα του, τους σκαρμούς και αυτά, τα ετοιμάζαν από το βουνό και τα κατεβάζαν για να μην είναι πολύ βαριά τα ξύλα. Και μετά τους σκαρώναν το σκάφος εδώ πέρα και το προχωρούσαν. Όταν τελείωνε το σκάφος, καταρχήν ερχόταν πολλοί κόσμος, γιατί έπεφτε με τα χέρια. Ένα σκάφος 20-25 μέτρα να φύγει από εδώ, 30 μέτρα, 40 να κατέβει στη θάλασσα, ήθελε πολλή δουλειά. Ήθελε και κόσμο να βοηθήσει. Συν της άλλης ερχόταν ο κόσμος για να δει αυτό το σκάφος που έπεφτε. Μέχρι που ερχόταν, η μητέρα μου είπε ότι ήταν 10 χρονών και ήρθαν από το δημοτικό, όταν έριχνε ο παππούς μου ένα σκάφος να το δουν το δημοτικό σχολείο. Δηλαδή μαζευόταν πολλοί κόσμος να δει, να βοηθήσει, και μετά αυτό είχαν δύο μέρες μουσική και τραπέζια. Και ο καπετάνιος που έβλεπε το σκάφος του μετά μέσα στη θάλασσα, κρέμαζε στον παππού μου τον αρχιμάστρο, κρέμαζε λίρες εδώ πέρα από ευχαρίστηση, σαν δώρο, σαν... Ένα φούρνο είχαν εδώ πέρα και φτιάχναν γιουβέτσα και τρώγαν και πίναν. Μια-δυο μέρες. Ναι. Για να γλεντήσουν το καινούριο πλεούμενο. Στο νησί έχουν απομείνει σήμερα ελάχιστα μικρά ναυπηγοεπισκευαστικά καρνάγια. Στο Πλωμάρι, στην Κουντουρουδιά, στη Σκάλα Καλονής και ένα άλλα δυο μικρότερα, και αυτά ασχολούνται κυρίως με επισκευές παλιών καϊκιών και ελάχιστα με σκάρωμα νέων. Αναζητώντας τα χνάρια μιας τέχνης που τα πολύχρωμα δημιουργήματά της στόλιζαν επί αιώνες στο αρχιπέλαγος, από νησί σε νησί και από ταρσανά σε ταρσανά, φτάσαμε στη Σάμο. Στον Άγιο Ισίδωρο, τα πέτρινα κτίσματα που τώρα στέκονται ακίνητα στον χρόνο, έσφυζαν κάποτε από ζωή. Στο δυτικό άκρο της Σάμου, ο γραφικός ορμίσκος του Αγίου Ισιδώρου, υπήρξε μια ναυπηγική κυψέλη με 6 αυτόνομα καρνάγια, που τώρα έχει πια εγκαταληφθεί στον ήχο των κυμάτων που σκάνε στα βράχια γύρω της. Μονάχα ένα νέο παιδί, ο Βαγγέλης Μανολιάδης, τρίτη γενιά καραβομαραγκός, αρνείται να εγκαταλείψει τη δουλειά που σπούδασε από μικρός δίπλα στον πατέρα και τον παππού του. Από πότε υπήρχαν ναυπηγεία
Έχεις ακούσει ιστορίες, θυμάσαι? Από παλιούς που ακούω εδώ. Και εγώ δεν είμαι σίγουρος τώρα από πότε είναι αυτό το ναυπηγείο, αυτός ο χώρος εδώ, πότε εγκατασταθήκανε. Αυτό ήταν πρώτα στο διπλανό μέρος από εκεί, στο Βάρσαμο που λέμε, και πριν 300 χρόνια. Και κάηκε και μετά φύγανε από εκεί και ήρθαν εδώ. Μάλιστα. Αλλά αυτό είναι τουλάχιστον 150 χρόνια εδώ. Είναι πολύ παλιό το μέρος εδώ που φτιάχνανε σκάφη. Ερχόμουν εδώ από πιτσερικάς, έπαιρνε ο πατέρας μου κάτω, τον βοηθούσα στην αρχή. Και μετά από 15 χρονών κάθεσα στη δουλειά. Στο λύκειο δεν πήγα, στη δουλειά κάθεσα. Επειδή σε άρεσε ή επειδή έτσι φαινόταν φυσιολογικό από τη μια γενιά στην άλλη? Μου άρεσε κιόλας, μου είχαν περάσει κι αυτό ότι έτσι πρέπει να μάθεις αυτή τη δουλειά και έτσι κάθεσα. Κάποιος πρέπει να τη συνεχίσει δηλαδή. Κάποιος πρέπει να τη συνεχίσει. Και είναι και μια δουλειά που άμα δεν έρθεις από μικρός δεν τη μαθαίνεις. Δεν σπουδάζεται αυτή η δουλειά εύκολα. Δεν γίνεται να μάθεις σε σχολείο αυτή τη δουλειά. Αν δεν είσαι εκεί που φτιάχνεται, θέλει και χρόνια πολλά. Και κανένας δεν είναι τέλειος. Όσο ζεις, μαθαίνεις. Αυτή τη δουλειά ποτέ δεν μπορείς να πεις ότι εντάξει, τα ξέρω όλα. Πάντα κάθε μέρα μαθαίνεις κάτι διαφορετικό, κάτι καινούριο. Σου τα δείχνει η ίδια η δουλειά. Δουλεύεις μόνος σου εδώ? Τώρα ναι. Τώρα δουλεύουμε και με άλλο παιδί μαζί. Αλλά τώρα έμεινα σχεδόν μόνος μου εδώ σε αυτό το μέρος. Παλιά ήταν οικισμός εδώ. Ήταν οικισμός. Δουλεύανε πάνω από 50 άτομα. Πάνω από 50 άτομα και οι πιτσιριγάδες ερχόταν για να μάθουνε. Αλλά είχε ζωή. Είχε ζωή το μέρος αυτό. Γιατί και εδώ είχε συγκοινωνία, είχε καΐκι που κατεβαίνανε ο κόσμος από τα χωριά πάνω να πάει στο Καρλόβαση. Μέχρι Τελωνείο είχαμε εδώ. Είχε ζωή ο χώρος αυτός. Τώρα δυστυχώς έχω μείνει μόνος. Αυτά μέχρι πότε συνέβαιναν, δηλαδή πότε άρχισε να παίρνει την κατιούσα, ας πούμε, το πράγμα? Από το 95 και μετά. Τι άλλαξε τότε δηλαδή? Δεν ερχόταν νέος κόσμος να μάθει αυτή τη δουλειά. Δεν ερχόταν νέος ο κόσμος. Και την τελευταία πενταετία που έχει πέσει λίγο η δουλειά, λόγω της κρίσης. Ένα καΐκι, ένα ξύλινο σκάφος είναι ζωή μες στη θάλασσα. Είναι κρίμα να το σπάει ο κάθε ψαράς για να... Εντάξει, είναι και τα χρήματα που μπορεί να τον διευκολύνουν. Αλλά είναι κρίμα. Δεν πρέπει να γίνεται αυτό. Η φήμη της μαστοριάς του παππού, του πατέρα και τώρα του ίδιου φτάνει σε όλη την Ελλάδα. Όπως δείχνουν οι παραγγελίες που έρχονται κυρίως από επαγγελματίες ψαράδες. Σαν Άγιος Ισίδωρος εδώ έχει φήμη το μέρος, αλλά περισσότερη φήμη έχει το ξύλο το σαμιώτικο, το σαμιώτικο πεύκο. Αυτή η μαύρη πεύκη έχει την ιδιότητα να μην αφήνει στο νερό, να έχει αντοχή στο νερό, λόγω που έχει ρετσίνη πολύ μέσα. Γι' αυτό έρχονται εδώ από πολύ παλιά και φτιάχνουν σκάφη. Και έχουμε εδώ το πεύκο, γι' αυτό έχουμε και αυτή τη δουλειά. 20 χρόνια μας λένε ότι θα φτιάξουν μια μαρίνα εδώ πέρα, γιατί εδώ είναι δύσκολο μέρος, όλοι οι κυρίοι μας χτυπάνε. Ένα καΐκι δεν μπορεί να έρθει να δέσει. Εμείς άμα θέλουμε να ρίξουμε ένα καΐκι και έχει λίγο φορτούνα, δεν μπορούμε να το ρίξουμε. Και 20 χρόνια μας κοροϊδεύουνε. Έρχονται εδώ, όποιος και να είναι αυτός, θα φτιάξουμε το λιμάνι στον Άγιο Ισίδωρο. Θα φτιάξουμε το... Χρόνια το λένε αυτό. Και ποτέ δεν είδαμε λιμάνι και όπως πάει ούτε πρόκειται να γίνει. Γύρω στα 30 σκάφη έχουν βγει από τα χέρια του ως τώρα και έπεται συνέχεια. Δεν μπορώ να φύγω εγώ εδώ, γιατί εδώ έχω μάθει, εδώ έχω ζήσει τα παιδικά μου χρόνια. Δεν γίνεται να φύγω εγώ. Η δουλειά αυτή με κρατάει. Εντάξει, μπορεί να είναι λίγο μοναξιά, μπορεί, αλλά η δουλειά με κρατάει. Γιατί αν φτιάξεις ένα σκάφος και το ρίχνεις στη θάλασσα, εκείνη την ώρα ξεκουράζεσαι. Λες, κάτι έκανα, κάτι έφτιαξα. Παράδοση πρέπει να κρατηθεί. Γιατί?
Πρέπει να κρατήσουμε. Τι μας δίνει δηλαδή, τι τέχνη είναι αυτή και γιατί πιστεύεις ότι πρέπει να την κρατήσουμε. Εντάξει, δεν ξέρω πώς το βλέπω ο καθένας τώρα απ' έξω. Εγώ που κάνω αυτή τη δουλειά, που νομίζω ότι είναι ένα ξύλινο σκάφος, είναι κάτι ξεχωριστό. Δεν πρέπει να εξαφανιστούν αυτά τα σκάφη. Δεν πρέπει. Βέβαια ο ψαράς δεν πάει να κάνει πλαστικό. Γιατί δεν μπορεί να ψαρέψει όπως με το πλαστικό ή με το... Δεν τον κρατάει πάνω στον καιρό. Μόνο με το ξύλινο το. Όσο υπάρχουν ψαράδες, θα υπάρχει και αυτή η δουλειά. Κάνουν και για κότερα και για σκάφη αναψυχής ξύλινα, αλλά πολύ σπάνια. Πιο πολύ με ψαράδες δουλεύουμε εμείς. Παίρνουμε τον ανηφορικό γεμάτο στροφές κομματόδρομο για να σκαρφαλώσουμε μέχρι τους Δρακαίους, το πιο απομακρυσμένο χωριό της Άμμου, φάτσα στο Ικάριο Πέλογος, στους βορειοδυτικούς πρόποδες του επιβλητικού όρους Κέρκη. Λίγο πριν από το χωριό, στα δεξιά του δρόμου, ανάμεσα στα δέντρα, προϋπαντεί τον επισκέπτη ένας ταρσανάς. Γιώργο, είσαι ένας νέος άνθρωπος και επέλεξες με τη γυναίκα σου να δουλεύεις και να ζεις σχεδόν στην άκρη του νησιού. Όχι σχεδόν, στην άκρη του νησιού. Σε ένα μέρος έτσι, πολύ μακριά από οτιδήποτε μπορεί να χρειαστείς ακόμα και για τη δουλειά σου και μάλιστα κάνοντας μια δουλειά που σιγά σιγά αρχίζει και χάνεται. Ναι. Πώς αποφάσισες τέτοιο πράγμα? Τότε που το αποφάσισα ήταν, η δουλειά ήταν στα καλύτερα, θα έλεγα. Που ξεκίναγα... Το τότε πότε είναι? Το 92 που φτιάχναμε εδώ το μαγαζί. Ήταν πολύ πιο, είχε πάρα πολύ δουλειά τότε και ταυτόχρονα είχαν ξεκινήσει το δρόμο αυτόν που θα μας ένωνε με το Καρλόβαση. Που ήμασταν δίπλα στην ουσία. Αλλά τελικά ούτε ο δρόμος έγινε και με το χρόνο και η δουλειά άρχισε να πέφτει, ας πούμε, να λιγοστεύει. Και έτσι την πατήσαμε. Την πατήσαμε και μέναμε εδώ πέρα, αποκλειστήκαμε. Τη δουλειά πώς την έμαθες? Τη δουλειά την έμαθα από ένα θείο μου, αδερφός της μητέρας μου, ο οποίος χάθηκε και νωρίς, είχε πρόβλημα με την καρδιά του και πέθανε 34 χρονών, το 90, το 89 μάλλον, λέω το 90. Και μετά συνέχισα στον Άγιο Ισίδωρο κάτω με τον Γιώργο τον Ψιλοπάτη, που ήταν και αυτός παλιός και καλός τεχνίτης και ολοκλήρωσα να το πούμε και μετά ξεκίνησα μόνος μου. Πάντως η αλήθεια είναι ότι τα ξανά κάτω από τα δέντρα, πάνω στο βουνό, δεν έχει ξαναδεί. Είναι λιγοστή, ναι. Έχει απόφαση που την πήρες, δηλαδή επειδή είχε το... Επειδή υπήρχε ο χώρος εδώ, και, ναι. Και όχι όλος, το κομμάτι αυτό ήταν, το χωράφι ήταν της γυναίκας μου. Και πήρα και το δίπλα τα αγόρασα τότε και κόλλησα, ας πούμε, έμεινα εδώ. Πώς τώρα να το... εδώ τι φτιάχνεις, τι χτίζεις? Διάφορα από τρεχαντηράκια σαν αυτό εδώ, αυτό είναι 8 κάτι. Διάφορα σκαριά ανάλογα με τη ζήτηση, ας πούμε, με το τι θέλει ο πελάτης. Έχει δουλειά, δηλαδή έχεις παραγγελίες? Λίγες, δεν είναι όπως πιο παλιά. Ζεις δηλαδή από αυτό, μπορεί να ζήσει κανείς? Οριακά ζούμε. Είναι και η επισκευή που κάνουμε, κάποιες επισκευές το χειμώνα στο Καρνάγιο, στο Καρλόβαση, στο Πυθαγόριο που μας φωνάζουν γιατί έχουμε μείνει και λιγοστή, είμαστε μετρημένοι στα δάχτυλα που κάνουμε. Πώς είναι στη Σάμμο τώρα, πώς είναι? Είναι πόσα μαγαζιά, σε μαγαζιά είμαστε 1, 2, 3, 4. 4 συνεργεία έχουμε μείνει. Βέβαια έχει και παιδιά που ξέρουν τη δουλειά αλλά τα έχουν παρατήσει, κάνουν κάποιες άλλες δουλειές. Που και αυτοί ανά πάσα ώρα και στιγμή μπορούν να έρθουν να βοηθήσουν, ξέρω εγώ, όταν υπάρχει παραπάνω δουλειά. Αυτή τη στιγμή, δηλαδή, όλη αυτή η ιστορία που έχει ξεκινήσει με το να σπάνε τα καΐκια και τα τρεχαντήρια κλπ. Και να παίρνουν τις αποζημιώσεις, εσύ πώς τη βλέπεις? Αυτό είναι μεγάλη βλακεία, μεγάλη καταστροφή. Είναι κρίμα. Δηλαδή, θα μπορούσε να κόβουν τις άδειες και τα σκαριά να μένουν, να γίνονται κάτι άλλο. Να γίνονται τουριστικά, να γίνονται αναψυχίες, ξέρω εγώ. Είναι πολύ άσχημο όταν βλέπεις ένα σκάφος και γιατί έχει πολύ κόπο για να γίνει και πολύ μεράκι ο κάθε μάστορας που θα το φτιάξει, το πονάει. Και είναι κρίμα να τα σπάσουμε. Το να είναι σάπιο, να είναι παλιό, να πεις εντάξει, αλλά βλέπω ότι καμιά φορά βλέπω στο ίντερνετ ή στην τηλεόραση που δείχνει εκπομπές που
τα κόβουν, τα διαλάνε και είναι καινούργια. Είναι καΐκια που έχουν πολύ ζωή ακόμα. Πόσο σου παίρνει να φτιάξεις ένα τέτοιο? Αυτό πόσα μέτρα είναι? Αυτό είναι 8.30. Θέλει, όταν έχω τα ξύλα εδώ στο μαγαζί, είναι κομμένα από το δάσος και τα έχω εδώ δίπλα και τα ξεκινάω, θέλει ένα, εγώ τουλάχιστον θέλω ένα τετράμινο. Όταν λες όταν έχω τα ξύλα εδώ, γιατί τα ξύλα πώς τα φέρνεις εδώ? Τα ξύλα, υπάρχουν δάση τα οποία έχουν πίνακα στο δασαρχείο, δηλαδή είναι αναγνωρισμένα από το δασαρχείο νόμιμα που μπορείς να κάνεις υλοτομία. Θα βρω εγώ τον ιδιοκτήτη, θα δω ότι το δάσος έχει αυτό το πίνακα και ότι μπορεί να υλοτομηθεί. Κάνουμε μια αίτηση, ο ιδιοκτήτης μάλλον κάνει την αίτηση στο δασαρχείο, μαζί με τοπογραφικό, όταν είναι αναγνωρισμένο έχει και τοπογραφικό νομίζω. Και έρχεται το δασαρχείο, μας σημαδεύει ποια πρέπει να κοπούνε και μπαίνουμε μέσα, τα κόβουμε, τα βγάζουμε από το δάσος. Έρχεται το δασαρχείο, τα σφραγίζει που λέμε, τα χτυπάει με ένα ειδικό σφύρι που είναι ότι είναι νόμιμα και τα μεταφέρουμε, τα φέρουμε εδώ και ξεκινάμε τη δουλειά. Όλο δηλαδή από την αρχή, από το δέντρο μέχρι να πάει να μπει στο να, να πέσει στο νερό. Παραγγελίες λιγοστές σήμερα πια. Έρχονται κυρίως από ψαράδες ή επαγγελματίες του τουρισμού. Δηλαδή παλιά μπορούσε να διώξουμε και 6-7 καΐκια, μικρά μεγάλα, στο χρόνο. Έπαιρνα βέβαια κι άλλο, δεν προλάβαινα μόνος μου. Τώρα δουλεύεις μόνος σου? Τώρα μόνος μου, και αν τύχει καμιά άλλη δουλειά που βιάζεται ο πελάτης, ας πούμε, έχει πολλές φορές που βιάζονται, καθυστερούν να το παραγγείλουν, ξέρω εγώ, για τον ΑΒ λόγο. Πάλι έχω κάτι παιδιά που ξέρουν τη δουλειά μας, το αστοράκι και αυτοί. Ναι. Και το δουλεύουμε μαζί για να τελειώσουν πιο σύντομα. Υπάρχει μέλλον? Δυστυχώς όχι. Εγώ τουλάχιστον βλέπω ότι χρόνο με το χρόνο χάνεται. Και δεν υπάρχουν και κίνητρα. Δεν υπάρχουν και κίνητρα να δώσουν στους επαγγελματίες και σε εμάς τους ίδιους. Αλλά πιο πολύ γιατί όταν ο επαγγελματίας δεν υπάρχουν άδειες και δεν μπορεί, θέλει ο άλλος να φτιάξει ένα καΐκι και δεν μπορεί να βρει άδεια, φυσικά δεν θα το φτιάξει. Και έτσι και εμείς πάμε πίσω, δεν υπάρχει δουλειά. Το πρόβλημα το μεγάλο είναι αυτό που λέμε, ότι δεν μας στηρίζει το κράτος, ενώ υποσχότανε πολλά. Και για τους ψαράδες, γιατί επί το πλειό με τους επαγγελματίες δουλεύουμε. Δεν έχουν σταματήσει τις άδειες. Είναι αυτό που λέμε, που σπάζουν τα σκάφη και τα καταστρέφουν. Στη Σάμμο, με τη μεγάλη ξυλοναυπηγική παράδοση, βρίσκεται στα Σκαριά το Μουσείο Ναυτικής Τέχνης Αιγαίου με ένα φιλόδοξο πρόγραμμα. Γίνεται ένα μουσείο αυτή τη στιγμή στην Σάμμο, που η Σάμμος είναι ένα από τα νησιά που είχαν παράδοση και ξυλία για την ναυπηγική, αλλά και παράδοση κατασκευής, όπως και άλλα νησιά. Ευτυχώς στη Σάμμο ακόμα υπάρχουν καρνάγια. Υπάρχουν 3, νομίζω, ή 4 καρνάγια στη Σάμμο, που αν τους δοθούν παραγγελίες μπορούν να φτιάξουν καΐκια. Και γίνεται ένα μουσείο για την ξυλοναυπηγική, λέγεται Μουσείο Ναυπηγικών και Ναυτικών Τεχνών του Αιγαίου. Δεν αφορά μόνο τη Σάμμο, αφορά όλο το Αιγαίο. Και προσπαθούμε εκεί να διασώσουμε κάποια σπάνια καΐκια ή βάρκες που έχουν διασωθεί σε διάφορα σημεία του Αιγαίου. Ήδη έχουν αποκτηθεί, νομίζω, 12 σκάφη. Προσπαθούμε να έχουμε όσο γίνεται περισσότερα. Μπαίνουν σε ένα πρόγραμμα συντήρησης, επισκευής, αποκατάστασης, ανάλογα την κατάστασή τους, και θα εκτεθούν στο μουσείο μαζί με εργαλεία καραβομαραγκών, τεκμήρια άλλα ξυλοναυπηγικής και ναυτικών τεχνών, όπως είναι αλυεία, όπως είναι η ιστιοπλοεία που γινόταν παλιότερα με τα παραδοσιακά πανιά και τα καΐκια. Όλο αυτό θα παρουσιάζεται σε αυτό το μουσείο που φτιάχνεται στην Σάμμο. Ένα κομμάτι του μουσείου είναι προσανατολισμένο στο να φτιαχτεί μια σχολή μαθητείας για ξυλοναυπηγική. Έχει φτιαχτεί ένα εργαστήριο με όλο τον εξοπλισμό, τον ηλεκτρικό εξοπλισμό και ηλεκτρονικό. Και θα θέλαμε στα πλαίσια του μουσείου να γίνεται μια σχολή μαθητείας, όπου θα λειτουργεί και σαν έκθεμα για το μουσείο. Δηλαδή κάποια από τα καΐκια αυτά θα επισκευάζονται, θα συντηρούνται εκεί επί τόπου,
και θα μπορεί ο επισκέπτης να δει και τις εργασίες επισκευής συντήρησης των Καϊκιών. Αφήνουμε πίσω μας το Ανατολικό Αιγαίο και πιάνουμε ρότα προς τα δυτικά. Οι Σπέτσες, η Σκόπελος και το Πέραμα θα είναι οι επόμενοι προορισμοί μας.